Και να που βρισκόμαστε ξανά. Καλημέρα, είμαι η Μέρη Πρόια, δασκάλα αγγλικών από το Βόλο και σήμερα κάνουμε το βίντεο μας για τον απλό αόριστο, για τον αόριστο διαρκείας και για την έκφραση used to, άρνημο. Past simple, past progressive and used to. What are those tenses? Why are they used? How can we make sentences with them? Are they easy to use? Are they difficult to use? So we are all going to find out today. Let us share our screen. So, τι είναι ο απλός αόριστος? Ο απλός αόριστος χρησιμοποιείται για γεγονότα που έγιναν στο παρελθόν, που άρχισαν και τελείωσαν στο χθες. Λέει το πρώτο παράδειγμα. I got angry because they were late. I liked the shirt, but I didn't buy it. She moved to Athens last month and bought a flat. Πιο συγκεκριμένα, ο απλός αόριστος χρησιμοποιείται για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν σε συγκεκριμένο χρόνο ή για παρελθοντικές πράξεις που δεν μπορούν να επαναληφθούν. Π.χ. για εφευρέσεις, για ανακαλύψεις. Λέμε, ας πούμε, I went to the gym yesterday morning. Αυτό είναι κάτι που έγινε. Δεν είναι αυτό που λέμε ξεγίνεται πλέον. Έχει συμβεί, τελείωσε. Beethoven composed many symphonies. Bell invented the telephone. Επίσης χρησιμοποιείται για πράξεις που επαναλαμβάνονταν συχνά στο παρελθόν. When I was a child, I always went to the seaside at weekends. Αλλά και για πράξεις που έγιναν διαδοχικά στο παρελθόν, δηλαδή η μία πρώτα και μετά η άλλη. He walked into the bar, sat down and ordered a glass of whiskey. Ποιες είναι οι αγαπημένες εκφράσεις του χρόνου αυτού? Time adverbs, time expressions. Λέξεις όπως yesterday, yesterday morning, for example. Last month, an hour ago. Before or after work. On Friday afternoon. In the year 2000. At 9 o'clock. This morning. Όταν η χρονική περίοδος έχει τελειώσει. Τα χρονικά μπαίνουν συνήθως στο τέλος της πρότασης. Αν όμως θέλουμε να δώσουμε έμφαση, μπορούμε να τα αναφέρουμε και στην αρχή. We did a lot of work this morning. Many years ago, people believed in magic. Οι δύο παρακάτω ασκήσεις που βρίσκονται στην σελίδα 10 είναι δικές σας. Εγώ, όπως πάντα, δίνω το παράδειγμα και μετά το number one και μετά αφήνω την υπόλοιπη άσκηση για σας. Οπότε, εσείς τι κάνετε? Παγώνετε την οθόνη σας όταν ανεβεί το βίντεο στο YouTube και κατευθείαν αρχίζετε να γράφετε ή την άσκηση ολόκληρη ή μόνο τις απαντησούλες. Οπότε, έχετε όσες περισσότερες ασκήσεις μπορείτε να λύσετε στη διάθεσή σας. Έχουμε πει και άλλη φορά, practice makes perfect. Πάμε λοιπόν στην πρώτη από τις δύο. The other day, a bird made a nest in a tree. Πού είναι τα ρήματα που θα χρησιμοποιήσω? Ακριβώς από κάτω. Fail, break, make, see, lay, try, climb, break και hold. Όλα βέβαια αυτά στον αόριστο. It laid, το δεύτερο από τα τρία που έχω γράψει εγώ εδώ πέρα, it laid 5 eggs. Επειδή λοιπόν το ρήμα lay, όπως και το ρήμα lie, είναι κάποια πολύ έτσι πολύπλοκα ρήματα που θα ήθελα να τα ξεχωρίσουμε, γιατί ακόμη και μεγαλύτερα παιδιά δυσκολεύονται στα συγκεκριμένα, τα έχω γράψει, αν βλέπετε, κάτω από την άσκηση A, σας τα δείχνω εδώ πέρα, και γράφω τι σημαίνουν και πώς ακριβώς σχηματίζονται. Έχουμε λοιπόν και λέμε lay, laid, laid, γεννώ. Lie,
Λέει, λέιν, τοποθετώ. Λάι, λάιντ, λάιντ, ψεύδομαι. Το δικό μας είναι το πρώτο. Άρα λοιπόν στο ένα είπα, it laid five eggs. Πάμε και στην B. Στην B έχουμε κάποια antonyms, κάποια δηλαδή αντίθετα, τα διαβάζουμε. Catch or miss, the opposite. Win, lose. Remember, forget. Go up, come down. Take off, excuse me, take off, land. Stay in, go out. Buy, sell. Pass, fail. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο. Λέει, past or present. I usually catch the 6 o'clock train to work, but yesterday I missed it. I usually catch. Ποια είναι η λέξη που μας οδηγεί στον απλό εναστώτα? Η λέξη usually. Και μετά, yesterday I missed it. Yesterday. Λέξη κλειδί για τον απλό αόριστο. Πάμε και στο 2. We bought this car last year when we sold our old one. Buy, bought, bought, λοιπόν το ρήμα για το number 2. We bought this car και sell, sold, sold για το επόμενο κομμάτι της πρότασης 2. Άρα, we sold our old one. Και είμαστε ακριβώς εδώ, buy and sell, τα δύο ρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Η υπόλοιπη άσκηση μένει για σας. Και τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό structure που ονομάζεται the last time, θα πάω λίγο εγώ εδώ πέρα γιατί δεν ενοχλώ, the last time plus simple past. Υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις κλειδιά, μοιάζουν λίγο με τις εξισώσεις, τις ελληνικές, στα μαθηματικά. Δηλαδή, όταν ας πούμε έχω the last time, πάντα θα έχω μετά αόριστο χρόνο. Όπως και όταν έχω the first time, the second time, the third time, βάζω παρακείμενο. Αυτό θα το δούμε σε άλλο μάθημα που θα κάνουμε για τον παρακείμενο και για τον υπερσυντέλικο. Εδώ λοιπόν έχω την έκφραση the last time, η τελευταία φορά που, συναόριστος. Ο απλός όριστος λοιπόν χρησιμοποιείται επίσης και στην εξής σύνταξη. The last time plus past plus was plus ago or in or on or at. For instance, the last time I phoned him was 2 days ago. Or, the last time we had a meeting was in April. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά τέτοια. Πάμε στην άσκηση A. Έχουμε το 1. Θα σας κάνω και το 2 και τα υπόλοιπα δικά σας. The last time plus simple past. So, number 1 says, the last time I visited here was 3 months ago. Όπως θα πω και στο number 2, the last time we had a holiday was 3 years ago. Προσοχή εδώ πέρα να μην ξεχνάμε το was και όταν χρειάζεται στο τέλος να βάζουμε το ago. Όπως κάναμε και στο number 1 και στο number 2. Επαναλαμβάνω λοιπόν το number 2. The last time we had a holiday was 3 years ago. Και πάμε τώρα στα question words. Όπως γνωρίζουμε λοιπόν, οι ερωτήσεις που αναφέρονται στο υποκείμενο, το ξανάπαμε αυτό στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα σας το κάνω εγώ link επάνω, συντάσσονται με ρήμα στην κατάφαση. Ενώ οι ερωτήσεις που αναφέρονται στο αντικείμενο συντάσσονται με ρήμα στην ερώτηση. Ας πούμε, λέει πρώτη, who gave you the money? Το gave είναι gave γιατί υποτίθεται ότι ρωτάμε με το who για να βρούμε το υποκείμενο. Ποιος σου έδωσε τα χρήματα? What happened? Βάζουμε happened γιατί ρωτάμε μπροστά με το who και ψάχνουμε να βρούμε το υποκείμενο. How many boys came? Βάλαμε came και έχουμε how many μπροστά γιατί ψάχνουμε να βρούμε το υποκείμενο. Ενώ αντίθετα, αν ψάχνω να βρω το αντικείμενο, θα βάλω did και το ρήμα φυσικά στο παρέμφατο. Who did you hire? Ποιον δηλαδή προσέλαβες,
Έβαλα did you hire, καθώς ψάχνω να βρω το αντικείμενο με τη λέξη who. What did he tell you, τι σου είπε. How much money did you spend, πόσα χρήματα ξόδεψες. Θυμήσου. Οι ερωτήσεις που εισάγονται με when, με where ή με why συντάσσονται με ρήμα στην ερώτηση. When did you go or where did you go, αυτές αναγκαστικά δεν μπορούν αλλιώς να συνταχθούν. Πάμε να δούμε μία λοιπόν άσκηση που μας ενδιαφέρει εδώ και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Λέει λοιπόν το number one. Amy bought 2 lottery tickets. Έχω υπογραμμίσει, έχω κάνει με πολύ έτσι έντονο μαρκαδόρο το όνομα Amy, άρα στην ερώτησή μου ψάχνω να βρω το υποκείμενο. Λέω λοιπόν, who bought 2 lottery tickets, who και κατευθείαν το ρήμα στον όριστο. Πάμε από κάτω. Amy bought 2 lottery tickets. Εδώ, επειδή ψάχνω να βρω το αντικείμενο, δηλαδή ψάχνω να βρω το 2 lottery tickets, θα πω how many lottery tickets did Amy buy. Πάμε να δούμε και το 2. Λέει λοιπόν, Jess saw her on the bus. Θέλω να βρω το ποιος. Θα ρωτήσω λοιπόν, who saw her on the bus? Ποιος την είδε, λέει, στο λεωφορείο? Who saw her on the bus? Ενώ στο B, λέει, Jess saw her on the bus. Ψάχνω να βρω το αντικείμενο, το her. Άρα λοιπόν θα πω, who did Jess see on the bus? Το ξαναλέω, who did Jess see on the bus? Αφήνω λοιπόν τα υπόλοιπα για σας. Από το number 3 έως και το number 8. Και τώρα πάμε σε ένα special structure. Δεν είναι δηλαδή πλέον ότι μαθαίνω το χρόνο, γι' αυτό και δεν έκατσα να σας πω από την αρχή πώς σχηματίζω τον απλό αόριστο. Γιατί αυτό είναι κάτι που το μαθαίνουμε στα παιδιά μας από την B Junior. Τα ομαλά ρήματα, τα ανώμαλα ρήματα, αυτά θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση της εκπαίδευσής σας τα έχετε μάθει. Έχω επίσης και βίντεο με τα ανώμαλα ρήματα, θα σας το κάνω και αυτό link, όπου τα προφέρω κιόλας. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποια special structures, δηλαδή προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα δύο? Πριν από λίγη ώρα είχαμε δει την έκφραση the last time συν απλώς αόριστος. Τώρα λοιπόν εδώ πέρα θα δούμε δύο ακόμη. How long ago είναι μια έκφραση που παίρνει αόριστο, αλλά και το how long is it since. Και αυτή η έκφραση παίρνει αόριστο. How long ago, πόσο καιρό πριν. How long is it since, πόσος καιρός έχει περάσει από τότε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη από τις δύο. Η φράση how long ago, πόσο καιρό πριν, συντάσσεται με απλό αόριστο και το ρήμα είναι στην ερώτηση. How long ago did you travel abroad? Ή αν θέλετε, did you last travel abroad? How long ago did they last eat out? Or how long ago did they eat out? Πάμε και για το άλλο. How long is it since? Επίσης λοιπόν, η φράση how long is it since, πόσος καιρός είναι από τότε που, συντάσσεται με απλό αόριστο και το ρήμα είναι στην κατάφαση. How long is it since you got married? How long is it since you last heard that song? Πάμε στην άσκηση A. Έχουμε δύο εδώ με αυτές τις εκφρασούλες, άσκηση A και άσκηση B. Κάνω εγώ το number 1 και το number 2 και τα υπόλοιπα τα αφήνω για σας. Η άσκηση λοιπόν A έχει αποκλειστικά την έκφραση how long ago. Λέμε λοιπόν στο number 1, στο πρώτο. How long ago did you visit John or did you last visit John? Και στο number 2. How long ago did they buy their car? Ή did they last buy their car? Πάμε και στην B. How long is it since? Λέει λοιπόν το number 1. How long is it since you saw ή you last saw Eric? Και το number 2.
How long is it since Sue wore that dress? Θυμηθείτε το ρήμα wear, σημαίνει φορώ, κάνει wear, wore, worn. So, how long is it since Sue wore, ή since Sue last wore that dress? Αφήνω τα υπόλοιπα για σας και πάμε στο C. Στο C, εδώ πέρα η άσκηση μας έχει να κάνει με transformations. Ποιο είναι το πτυχίο το οποίο ασχολείται με transformations? Είναι φυσικά το Cambridge Lower και το Cambridge Proficiency. Πάμε λοιπόν στο number one. How long ago did the lights go out? Και έχουμε τη λέξη since, την οποία θα βάλουμε μέσα στο κενό από κάτω και θα προσθέσουμε από 2 έως 5 λέξεις μαζί με το since. Λέω λοιπόν, how long is it since the lights went out? Το ξαναλέω λοιπόν. How long is it since the lights went out? Πάμε να δούμε και το number 2 και τα υπόλοιπα τα αφήνω για σας. How long is it since your car last broke down? Time. When was the last time your car broke down? Το ξαναλέω και μετράω και τις λέξεις που είναι στο κενό. When was the last time your car broke down? Αυτή λοιπόν είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση για να δείτε αν πραγματικά καταλάβετε το αναόριστο. Αφήνω λοιπόν το υπόλοιπο για εσάς από το 3 έως και το 8 και κατεβαίνουμε και αλλάζουμε σελιδούλα για να μιλήσουμε για τον άλλο χρόνο, για τον αόριστο διαρκείας. Past progressive or in other words, past continuous. Ο αόριστος διαρκείας, το λέει βέβαια και το όνομά του, I was trying, you weren't trying, was he trying, χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε μία πράξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή περίοδο στο παρελθόν ή όταν κάτι άλλο συνέβη. Ας πούμε, the fire was still burning at 6 a.m. The baby was crying all night. We were living here when the war began. Ο αόριστος διαρκείας χρησιμοποιείται επίσης πρώτον για πράξεις που γίνονταν ταυτόχρονα στο παρελθόν και συνήθως συνδέονται με το while. Το while σημαίνει ενώ, καθώς. Ας πούμε, I was having a bath while he was talking on the phone. Άρα λοιπόν, έχουμε δύο πράξεις. Ποια είναι η πρώτη? I was having a bath. Ποια είναι η δεύτερη? He was talking on the phone. Πώς συνδέονται μεταξύ τους? Με τη λεξούλα while. So I was having a bath while he was talking on the phone. Οι δύο αυτές λοιπόν προτάσεις, τα δύο αυτά ρηματικά σύνολα, είναι στον αόριστο διαρκείας. Πάμε στο δύο. Όταν συνδέουμε με το while ή με το as ή με το when, μία πράξη που είχε διάρκεια στο παρελθόν, με μία άλλη πράξη που συνέβη όμως στιγμιαία. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ότι ο past continuous διέκοψε την πράξη του past simple. Ας πούμε, it happened while or as I was doing the washing up. I took the cake when he wasn't looking. Ποια είναι η πράξη λοιπόν που διέκοψε το he wasn't looking? I took the cake. Να λοιπόν, τα stative verbs, προσοχή, προσοχή, δεν τα συναντούμε σε χρόνους διαρκείας, εκτός βέβαια από τις γνωστές εξαιρέσεις. Αυτό είναι το μάθημα που κάναμε την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σας το κάνω λοιπόν εγώ link επάνω για να μπείτε κατευθείαν εκεί. Αγαπημένες εκφράσεις του past continuous, then, from to, ας πούμε from 10 o'clock to 5 o'clock in the afternoon, at that time, at 7 p.m., at this time yesterday, all day, all night, all morning. Πάμε σε μια άσκηση λοιπόν, να βάλω τώρα τον past simple ή τον past progressive. Εδώ λοιπόν είναι το πραγματικό challenge. Πάμε να κάνουμε το number one και να κάνουμε και το number two. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για σας. He was sitting in a cafe when I saw him. Number two. When I realized, simple past, what he meant, simple past, it was too late. Το ξαναλέω το number two. When I realized
what he meant, it was too late. Αφήνω λοιπόν τα υπόλοιπα για σας. Όπως κάνουμε πάντοτε, σταματάμε την εικόνα, γράφουμε την άσκηση στο ωραίο μας στο τετράδιο και τη λύνουμε. Και πάμε, εδώ έχω ξεχάσει να κάνω κάτι, πάμε να ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη σελίδα μας για να κάνουμε την άσκηση B πριν προχωρήσουμε στην πρώτη τελευταία σελίδα για σήμερα. Λοιπόν, προτού λύσω την άσκηση B, πρέπει να μιλήσω για κάποιες πολύ ωραίες εκφράσεις, τις οποίες και διαβάζω. Break down, χαλάω. Have a flat battery, μου έχει αδειάσει η μπαταρία. Have a flat tire, έχω σκασμένο λάστιχο. Run out of petrol, ξεμένο από βενζίνη. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Yesterday, I was going to an important meeting when my car broke down. Ποια είναι η πράξη που διέκοψε τον past continuous, το I was going to an important meeting, είναι η πράξη του απλού ορίστου. My car broke down. So, I repeat the first sentence. Yesterday, I was going to an important meeting when my car broke down. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για σας. Και τώρα πού θα πάω? Τώρα θα μπω στο used to. Είναι μια φοβερή και τρομερή έκφραση που σημαίνει συνήθιζα να. I used to go. Συνήθιζα να πηγαίνω. He used to play. We used to have fun together. Το used to, λοιπόν, μεταφράζεται με ελληνικό παραδοτικό, όπως και ο όριστος διαρκείας. Επίσης, μπορούμε να το μεταφράσουμε ως συνήθιζα να. Συναντάται μόνο στον αόριστο και μένει το ίδιο για όλα τα πρόσωπα. Ας πούμε, I used to play tennis when I was at school. Σχηματίζει την άρνηση και την ερώτηση με το did. We didn't use to drive to work in those days. Δεν βάζω λοιπόν used μετά το didn't ή drove, ας πούμε, ή οτιδήποτε. We didn't use to drive. Did you use to get up early when you were younger? Ένα κανονικό ρήμα στον όριστο δηλαδή. Μπορούμε επίσης να έχουμε άρνηση με το never. I never used to play cards. Το used to χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για καταστάσεις ή συνήθειες που ίσχυαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουν σταματήσει. You never used to treat me like this. Didn't you use to go to school with him? Who used to take you out for walks when you were little? Και διαβάζω και το παράδειγμα που υπάρχει ακριβώς από κάτω και λέει 10 years ago I used to have a Beetle, but now I have a Porsche. Όπως γνωρίζουμε λοιπόν ήδη, ο αόριστος διαρκείας, όπως και το used to, μεταφράζονται με ελληνικό παραδοτικό. Η βασική τους όμως διαφορά είναι ότι η πράξη που εκφράζει το used to αποτελεί συνήθεια του παρελθόντος που τώρα έχει σταματήσει, ενώ η πράξη που εκφράζει ο αόριστος διαρκείας βρισκόταν σε εξέλιξη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή περίοδο στο παρελθόν. Διαβάζω ακριβώς τα παραδείγματα που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά. I used to eat in that restaurant when I was a student. Έτρωγα ή συνήθιζα να τρώω σε εκείνο το εστιατόριο όταν ήμουν φοιτητής. I was eating in that restaurant when I saw them. Έτρωγα σε εκείνο το εστιατόριο όταν τους είδα. Άρα λοιπόν το used to μιλάει για συνήθεια στο παρελθόν που τώρα έχει σταματήσει, ενώ ο όριστος διαρκείας μιλάει για πράξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν. Γιατί να μην προχωρήσουμε τώρα στην άσκηση A, αυτό λέω και εγώ. Είναι καιρός να. Πάμε λοιπόν στην A. Κάνουμε το number 1 και το number 2, το οποίο και μας λέει το εξής. You never used to smoke so much, did you? Το ξαναλέω. You never used to smoke so much, did you? Πάω και στο 2. When she came into my office, I was talking to Jane on the phone. Εδώ λοιπόν, επειδή μιλάμε για μια πράξη η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη στο παρελθόν σε μια συγκεκριμένη στιγμή, θα προτιμήσω να βάλω τον past progressive και όχι το used to. So, when she came into my office,
I was talking to Jane on the phone. Αυτό που λέμε κάθε φορά πριν αρχίσω να λύνω μία άσκηση, είτε καλή ώρα εδώ, είτε σε εξετάσεις, είναι να μην ξεχνώ να διαβάζω πάρα μα πάρα πολύ καλά την εκφώνηση της άσκησης. Ας πούμε εδώ πέρα λέει ότι θα πρέπει να βάλω ή used to ή past progressive. Μην μπερδευτώ και βάλω αόριστο απλό. Πάμε και στην B. Στην B λοιπόν λέει το 0. When I was younger, I used to play in the park. Η πρόταση είναι ολόσωστη, άρα δίπλα βάζω ένα tick. One day, I was used walking over the bridge when, το ξαναδιαβάζω το ένα, δεν μου φαίνεται πολύ σωστό. One day, I was used walking over the bridge when. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το past continuous, I was walking. Αυτό το used ωστόσο είναι ένα εντελώς παράτερο πράγμα, άρα πρέπει να το πετάξω, να το βγάλω. Πού θα το βάλω λοιπόν, θα το βάλω δίπλα στο κενό που υπάρχει κάτω από το 0, εδώ ακριβώς. Τι θα γράψω λοιπόν στο 1? Used. Είναι η λέξη την οποία θα πετάξω. Αφήνω λοιπόν την υπόλοιπη άσκηση για σας και προχωρώ στην τελευταία σελίδα μας για σήμερα που είναι και η επαναληπτική. Ένα πολύ μικρό και κομψό multiple choice close για το A. Σας κάνω εγώ το 0 και το 1. When Judy was a little girl, she always wanted to be a teacher. Άρα λοιπόν στο 0 βάζουμε το B. She used to, άρα number one είναι το C, she used to study hard and was the best in her class. Πάμε στη B, transformations again. Κάνω το 0 όπως ακριβώς το έχει και σας δίνω και την απάντηση στο 1. Είναι 8 λεπτά όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, Mary doesn't work in a bank anymore. Used, στην παρένθεση. Mary, excuse me, used to work in a bank. Πάμε και στο number one. We lived in Berlin from 1990 to 1996. In 1993, we were living in Berlin. Λέω ξανά λοιπόν το ένα. In 1993, we were living in Berlin. Past continuous. Για να μιλήσει για μια πράξη που βρισκόταν σε εξέλιξη στο παρελθόν. And last but not least, derivatives. Τι είναι τα derivatives? Θα αφιερώσουμε ειδικό μάθημα σε αυτά, γιατί αξίζει τον κόπο να μάθετε όσο πιο πολλά μπορείτε. Είναι λοιπόν τα παράγωγα των λέξεων. Άσχετα με το υπόλοιπο κομμάτι του κεφαλαίου αυτού, σας κάνω το 1 και το 2, τα υπόλοιπα δικά σας. Από την αριστερή στήλη έχω τα nouns, από τη δεξιά τα adjectives. Noise, noisy. Anger, angry. Sun, sunny. Fun, funny. Taste, tasty. Fog, foggy. Πάω λοιπόν στο ένα. The flight to London was really noisy. Βάλαμε λοιπόν το επίθετο noisy γιατί θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τι ήταν η πτήση προς το Λονδίνο. Ήταν θορυβώδης. Was really noisy. Πάω και στο number two. The boss could not hide his anger when he entered the room. To hide his, να κρύψει τον. Ψάχνω λοιπόν για ένα ουσιαστικό, άρα έβαλα το ουσιαστικό anger, που είναι ο θυμός. Τα υπόλοιπα δικά σας. Και θέλω λοιπόν να σας πω ότι σήμερα μιλήσαμε για τους δύο αορίστους, past progressive and past simple. Έχω ειδικό μάθημα για τα ανώμαλα ρήματα. Έχω ειδικό μάθημα για την προφορά τους. Και για πολλά πολλά από τα κομμάτια του κεφαλαίου αυτού, τα οποία αναφέρονται και στο κεφάλαιο 1, γιατί αυτό ήταν το δεύτερο κατά σειρά με τους χρόνους, θα κάνουμε και τα υπόλοιπα μέσα στην εβδομάδα σιγά σιγά. Θα σας τα κάνω λοιπόν ένα link ακριβώς από πάνω για να μπορέσετε να τα βρείτε. Και να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας συμμετοχή στο μάθημά μας. Ελπίζω να ξεδιαλύναμε τυχόν μελανά σημεία, αν και πιστεύω ότι είστε όλοι υπέροχοι. Το βλέπω άλλωστε και από τα σχόλιά σας και από τις παρατηρήσεις σας. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκαμε όλοι μαζί σήμερα εδώ για να κάνουμε αυτό το μικρό και πολύ πολύ σημαντικό μάθημα για τους χρόνους, γιατί ως γνωστόν, χωρίς να ξέρω χρόνους, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Πολλά φιλάκια, Μέρη Πρόια, δασκάλα γλυκών από το Βόλο και τα λέμε σύντομα στο επόμενο μας μάθημα. Γεια σας!